Να δούμε το αποτέλεσμα της 10ης αγωνιστικής ημέρας. Βλέπουμε Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-0 χθες, Λεβαδιακός Κοταξάνθη 0-0, Έδεσα 20 Ιωνικός 2-0, Απόλλωνος Αθήνας Όφη 1-2, Εθνικός Ολυμπιακός 0-1, Δόξα Δράμος Αθηναϊκός 1-0, Λάρισα Καβάλα 1-0, Πανιόνιος ΠΑΟΚ 3-1, το μάτι ΣΑΕΚ με τον Άρη αρχίζει σε λίγα λεπτά. Έτσι λοιπόν στην βαθμολογία βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να έχει 28 βαθμούς, τον Όφη 23, τον Ηρακλή 19, τον ΠΑΟΚ 16 με ένα παιχνίδι λιγότερο όμως, αυτό έχει περάσει εβδομάδες με τον Άρη, Ολυμπιακός 16, ΑΕΚ 15 και αυτή παιχνίδι λιγότερο, Απόλλωνας 14, Εδεσαϊκός 14, Λάρισα 13. Στη συνέχεια, Ξάνθη 13, Πανιώνης 13, Ουάρης 13 με 2 παιχνίδια λιγότερα, Αθηναϊκός 10, Λεβαδιακός 9, Ιωνικός 8, Δόξα 8, Εθνικός 7, τελευταία η Καβάλα με 4 βαθμούς. Ώρα να δούμε τώρα τα γκολ από τα σημερινά παιχνίδια, από τους 8 δηλαδή αγώνες, στους 7 σημερινούς και τον ένα χθεσινό που δεν είχε βέβαια γκολ. Επιμένει ο Ολυμπιακός καθώς τα λεπτά κυλάνε. Ίβιτς και Γρηγορίου μαζί με τον Καψί. Ίβιτς πάντα μέσα στην περιοχή. Ίβιτς θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 τελικά για τον Ολυμπιακό από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Να εδώ θα ο Πάντης σε πολύ καλή θέση. Θα κάνει τον πλασά και τον γκολ. Είναι το 1-0 για τον Πανιόνιο στο 32ο λεπτό. Ο Καπετανόπουλος που ελίσσεται θα βγάλει μια παλιά εδώ. Να ο Ζουμπούλη σε καλή θέση. Προσπάθησε να κάνει το σούτ, νέο σούτ από τον Μπότσιε και η ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ. Μια παλιά εδώ για τον Τζούλη, έγινε φάουλ εκεί από τον Αλεξίου. Γρήγορα εδώ ο Ναλιτζής. Τα κουνάκι για τον Πάντιτς. Αυτός αμέσως το σούτ και το 2-1. Ο Πάντιτς που θέλει να ξεφύγει ψάχνει και κάποιο στήριγμα. Να εδώ από την άλλη πλευρά ο Ναλιτζής μόνο στη μεγάλη περιοχή το πλασέ. Και το 3-1 για τον Πανιόνιο. Ο Νικολαίδης συνεχίζει μόνο του την προσπάθεια. Εντυπωσιακή παλιά για τον Μπάρνιακ. Τέτα τέτ με το Χωσάδα. Πλασάρι το 1-0. Φραντζέσκος. Η σέντρα για τον Μαχλά. Τέτα τέτ το Μαχλά. Ωραία τρίπλα το 1-1. Βέλιτς. Ο Βέλιτς έχει μπροστά του τον Ιωάννου. Βγάζει τη σέντρα. Να δούμε το γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Και το 1-2. Και τώρα Τσάνας. Με μία η παλιά του. Είναι πολύ καλή για τον Κοντόπουλο. Τέτα τέρ θα πλασάρει. Θα σώσει ο Γεωργούσης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό να ανοίξει το σκορ στο 70 λεπτό με την αλλαγή τον Γιώργο Κοντόπουλο που μπήκε πριν από 2 λεπτά. Χαραλάμπους τώρα. Νέα σέντρα. Κεφαλιά. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τον Εδεσαϊκό. Βιτεβής μπαίνει στην περιοχή του Ιωνικού επικίνδυνα. Βγάζει και τη σέντρα. Και είναι το 2-0. Ο Κρίστοβιτς έτοιμος για να εκτελέσει το κόρνερ, η κεφαλιά και πάλι στα δίχτυα. Το 1-0 από τον Άλεξιτς. Ντα Σίλβα, Νεμπεγλέρας, Ντα Σίλβα. Και έχουμε πέναλτι που καταλογίζει ο κύριος Φασόλης στο συνδυασμό που έκανε ο Ντα Σίλβα με τον Νεμπεγλέρα. 50 λεπτό, με τσιμπώνας απέναντι από τον Αργυρίου. Και είναι το 1-0 για την Λάρισα. Επικίνδυνη διήθηση. Γίνεται η σέντρα. Γυρνάει ο Καλτζάκης η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η καλύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 66 λεπτό. Ο Γιωβάνοβιτς κέρδισε και εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα out. Ας πάμε τώρα και στον εξωτερικό χώρο, όπως κάθε εβδομάδα, να πάρουμε μια γεύση από τα σημαντικότερα ιταλικά παιχνίδια σήμερα στο καμπιονάτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ρώμα ήταν θριαβεύθρια στο μεγάλο ντέρμπι της Ρώμης, στο μεγάλο παιχνίδι που έγινε στην